Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Εξελίξεις έχουμε στο θέμα των ελληνικών υδρογονανθράκων, μετά και την υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και των ΕΛΠΕ και Energian. Θα δούμε λοιπόν το θέμα πιο αναλυτικά με τη βοήθεια της Πέννης Χαλάτση. Καλησπέρα. Καλησπέρα Τέτα, η αξιοποίηση των υδρογονανθράκων δείχνει να ξεκολλάει στην Ελλάδα. Χθες Πέμπτη υπογράφηκαν συμβάσεις για τα χερσαία υπόπεδα στην περιοχή Άρτας Πρέβεζας και Τωροκαρνανίας και στην περιοχή της Βορειοδυτικής Πελοποννήσου. Η περιοχή της Άρτας Πρέβεζας και της Βορειοδυτικής Πελοποννήσου αφορούσε στα ΕΛΠΕ, η περιοχή της Τωροκαρνανίας αφορούσε στην Energian. Να πούμε ότι ο Υπουργός Ενέργειας ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσουν και οι υπογραφές των συμβάσεων για το Ιόνιο, για τα οικόπεδα 2 και 10. Αυτή τη στιγμή παίρνουν από έλεγχο. Με αυτόν τον τρόπο, όπως βλέπουμε, ξεκολλούν τα θέματα των ερευνών στους υδρογονάνθρακες. Για τα ΕΛΠΕ συγκεκριμένα ήταν μια διαδικασία η οποία είχε ξεκινήσει εδώ και 2,5 χρόνια. Θα ακολουθήσουν και νέες διερευνητικές διαδικασίες, προκειμένου το Υπουργείο να δει τι επενδυτικό ενδιαφέρον υπάρχει από ξένες μεγάλες εταιρείες για να επενδύσουν στην Ελλάδα. Ήδη οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει ένα επίπονο έργο, καθώς προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις περιοχές, να δουν δηλαδή πού υπάρχουν πιθανότητες να βρεθούν κοιτάσματα. Τα ΕΛΠΕ σκανάρουν την περιοχή του Ιωνίου, από το Ιόνιο μέχρι την Κρήτη. Η Energian δραστηριοποιείται και στον Πατραϊκό. Περιμένουμε να δούμε με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών. Να πούμε ότι αυτές οι εταιρείες έχουν να αντιμετωπίσουν αρκετά προβλήματα, δηλαδή δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση η έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Καταρχήν υπάρχουν γραφειοκρατικά εμπόδια, τα οποία ελπίζουμε ότι μπορεί να έρθουν, καθώς χθες ο Υπουργός Ενέργειας ανακοίνωσε ότι το θεσμικό πλαίσιο θα ολοκληρωθεί και ίσως η διαδικασία να γίνει λίγο πιο εύκολη. Από εκεί και ύστερα, δεδομένου ότι όπως είπαμε δεν έχει χαρτογραφηθεί η ελληνική επικράτεια που μπορεί να υπάρχουν κοιτάσματα, αυτό είναι δύσκολο στο να προσελκύσουμε επενδύσεις, γιατί οι ξένοι κολοσσοί, όπως ξέρουμε, έχουν ένα χάρτη μπροστά τους παγκόσμιο και κοιτάνε, και η Ελλάδα με δυσκολία έχει κάποια θολά σημεία στο χάρτη, αυτό πολλά θολά σημεία μάλλον. Έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να πούμε πόσο κοστίζει μια γεώτρηση, καθώς εξοδεύονται ολόκληρες περιουσίες για αυτό. Για να κάνουμε μια γεώτρηση σε ένα βάθος, για παράδειγμα, 5.000 μέτρα, αυτό μπορεί να κοστίζει από 50 εκατομμύρια έως 100 εκατομμύρια. Σαφώς χρειάζεται λοιπόν και ξένο επενδυτικό ενδιαφέρον για να βοηθηθεί αυτό το κομμάτι. Και επίσης πρόκειται και για μια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι 3 χρόνια.